κοντά. Δυστυχώς δεν υπάρχει πιο δυνατά. Λοιπόν, πιο κοντά. Πιο κοντά. Ο δεύτερος τρόπος είναι η αδιάλειπτη προσευχή του Παγκιόλου Γέροντος εδώ. Έχουμε ανάγκη από πάρα πολύ προσευχή. Η προσευχή όταν ανεβαίνεις στο Θεό με καλή καρδιά, με διάθεση θερμή, εισακούονται από τον Θεό και θα μας ενισχύσει ο Θεός ώστε να αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα. Όταν βάζει κανείς μια υπογραφή, είναι πρώτα μια ηθική δέσμευση, ότι εγώ δεν θα το πάρω αυτό το πράγμα. Αποκτά μια συνείδηση περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα ζημιλεύει μέσα τη συνείδησή του, ώστε να μην, όταν έρθει αυτή η ώρα, που ευχόμαστε να μην έρθει, να αντισταθεί και να μην την παραλάβει. Βέβαια πολλοί λένε ότι αυτό το θέμα της κάρτας του πολίτη είναι θέμα πολιτικό και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθεί η πολιτεία και εμείς θα κοιτάξουμε μόνο να κάνουμε την προσευχή μας και να είμαστε στην Εκκλησία πιστοί, στο ορθόδοξο πίστη μας και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι πουλώντας την ελευθερία μας σταδιακά λίγο-λίγο, αυτό που μας έδωσε ο Θεός, στο τέλος φτάνουμε να παραδώσουμε και αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Διότι το χάραγμα είναι άρνηση ακριβώς του Αγίου Χρίσματος. Όταν κανείς δεχθεί τον αριθμό του Αντιχρίστου, είναι σαν να αρνείται τον Χριστό και να λέει και να προσκυνά τον Αντίχριστο. Είναι αυτά σαφή μέσα στην Αγία Γραφή. Έπειτα σε όλα αυτά τα θέματα οι Άγιοι Πατέρες έχουν αντισταθεί, όπως ξέρουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος όταν προέκυψε εκείνο το πρόβλημα με αυτή τη χείρα που του είχε πάρει το χωράφι η Ευδοξία, δεν είπε το θέμα είναι πολιτικό, γιατί του είπαν εσύ τι ανακατεύεσαι, του λέει η Βασίλισσα. Αυτά είναι θέματα των δικαστηρίων. Εμείς θα τα λύσουμε τα θέματα αυτά. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εγώ δεν ασχολούμαι με πολιτικά, διότι εγώ είμαι νεκρός για όλα αυτά τα πράγματα. Όμως επειδή είμαι και επιμένας και με έχουν εμπιστευτεί ψυχές, δεν μπορώ να μην μιλήσω για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν για ένα τόσο θέμα που είναι μικρό, μια αδικία μιας χείρας, ενδιαφέρθηκε ο Ιερός Χρυσόστομος και διώχθηκε μέχρι θανάτου, για αυτό το θέμα που είναι η στέρηση της ελευθερίας του ανθρώπου, η παράδοση στα χέρια ενός αντίχριστου συστήματος, δεν θα πρέπει να αντισταθούμε με κάθε τρόπο, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Όσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες υπογραφές και να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση. Και βέβαια, αν μη γίνεται προσπαθήσουν να μας το επιβάλλουν, θα είμαστε κάθετε αντίθετοι στο να την παραλάβουμε. Βέβαια, αυτή η συγκέντρωση θα ήταν πολλαπλάσια αν δεν είχαν απαγορεύσει είχαν βάλει αυτή την απεργία υποκείμενη ακριβώς τις ώρες που γίνεται η συγκέντρωση. Και αν δεν είχαν διαδώσει. Και αν δεν είχαν διαδώσει ότι πιθανόν λόγω του καιρού δεν θα γίνει συγκέντρωση. Αλλά αυτό είναι μια προετοιμασία, Γέροντα. Νομίζω και επομένως θα πρέπει να ξαναγίνουν και άλλες συγκεντρώσεις περισσότερες, δυναμικότερες, πιο οργανωμένες, ώστε να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους άλλους όσο μπορούμε για το θέμα αυτό. Να μην διστάζουμε στον χώρο της εργασίας μας, παντού να το κουβεντιάζουμε. Είτε στα σχολεία, είτε στις φάμπρικες, όπου βρεθούμε, να είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τους άλλους για την καταστροφή πρόκειται να γίνει στην πατρίδα μας με το θέμα αυτό. Δεν έχω εδώ. Απλώς ξέρετε, επειδή ο κόσμος είναι όλοι μας πιεσμένοι, είναι πιεσμένοι από τα οικονομικά, σου λέει τώρα τι να κοιτάξω, τι μου λες με ένα κάρτο του πολίτη και τι είναι αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβω ότι αυτό είναι το κέριο θέμα τώρα, η πνευματική δουλεία που ετοιμάζεται για όλους μας. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει και τώρα να αποτρέψει αυτή τη μεγάλη τυραννία που ετοιμάζεται στα κοινωνικά. Ακούστε με, έχει προταθεί όχι από εμάς, αλλά από πολύ κόσμο να κάνουμε να τελειώσουμε τη σημερινή συγκέντρωση με μία πορεία προς την Αρχιεπισκοπή που βρίσκεται 200 μέτρα πιο κάτω. Θα το κάνουμε διότι περιμένουμε με αγωνία την τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου ξεκάθαρα εναντίον της κάρτας του πολίτη. Το κάνουμε διότι ξέρουμε ότι έχει εισηγήσεις από τις δικές της επιτροπές οι οποίες τις λένε όχι στην κάρτα του πολίτη.
Κάποιος θα μιλήσει και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε να πάμε προς την Μητροπολιτικό Ναό. Κάτι άλλο σημαντικό, δεν ξέρω αν από εκεί μας στον Ιερό Ναό, τον Παντελήμωνα στην Αχαρνών, θα κάνουν τη συναυλία, θα πει ο Ταλάρας μέσα στην κοινωνική λειτουργία, πάμε να τους διαβάσουμε. Προς κάθε χριστιανό και ελεύθερο πολίτη σκεφτόμενο, σήμερα μας δόθηκε μια μεγάλη μέρα για να δηλώσουμε εναντίον της κάρτας. Λοιπόν, μην τους κάνουμε τη χάρη να μας επιβάλλουν την τυραννία τους. Αυτά, ευχαριστώ. Να μαντάρω τη συγκέντρωση του Παπούλια και του Νταλάρα. Έλα με λίστα. Του γραφειοκράτη του Ιερώνημα. Τα διαβατήρια όμως δεν μιλήσατε καθόλου. Όταν τα παίρναν τα διαβατήρια οι άνθρωποι και πηγαίνανε στο αεροσόλυμα που ήταν το τσιπ. Δεν καλένατε. Τώρα τα καλά και συμφέροντα. Να προσέξουμε καλά το φανατισμό που είναι αρρώστια. Βεβαίως εγώ έχω διαβάσει τον Αποκάλυψη του Ιωάννη και ξέρω. Η Μητρόπολη, ναι.
βρεθήκαμε για διαμαρτυρία εναντίον των ηλεκτρονικών μέσων της νέας ηλεκτρονικής δικτατορίας. Ακουγόμαστε. Νέα ηλεκτρονική δικτατορία δεν θα περάσει, γιατί εμείς πολεμήσαμε όλες τις δικτατορίες. Από τους Πέρσες, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς. Όλες τις δικτατορίες τις πολεμήσαμε. Θα ξυπνήσει το ελληνικό λαό και θα πολεμήσει και αυτή τη δικτατορία, η οποία είναι πιο σκληρή δικτατορία που υπάρχει. Είναι η ηλεκτρονική δικτατορία, η οποία θέλει να φακελώσει από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γέροντες. Είναι σιωνιστικά σχέδια, 200 άνθρωποι στον κόσμο τα κάνουν αυτά και άλλοι 200 στην Ελλάδα. 400 άτομα ταλαιπωρούν όλη την Ιφίλιο. Να το πάρουμε χαμπάρι για να ξυπνήσουμε. Αν ξυπνήσουμε, αυτοί θα ξανακουνηθούν και θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν πλέον. Εμείς τους δίνουμε τη δύναμη με την αδιαφορία μας, με το ότι δεν σε σηκωνόμαστε να κάνουμε διαμαρτυρίες κλπ. Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση την μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως και θα μιλήσουμε και εκεί πιο διεξοδικά. Αυτά είχαμε να πούμε για τώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.